Μόνο ασφαλής τελικά δεν αποδείχτηκε η απόφαση ενός νεαρού ζευγαριού από τα Χανιά να μεταφέρει τα χαρίσματα του γάμου στο σπίτι λίγη ώρα μετά το τέλος του μυστηρίου. Δύο νεαροί δράστες διέριξαν και τους τρεις ορόφους της κατοικίας, στην οποία διαμένουν οι νεόνυμφοι, οι γονείς τους και μία ακόμη οικογένεια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι όλοι βρίσκονταν στο γαμήλιο γλέντι. Κάτι το οποίο είναι στενάχωρο, έτσι, γιατί πάνε νέα παιδιά να παντρευτούν, να κάνουν την προσπάθειά τους και κάποιοι επιτίδια, ας το πούμε, έτσι, εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή. Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πλήγμα για την οικογένεια, η οποία χρεώθηκε για το γάμο κτλ. Περιμένανε τα χαρίσματα για να πληρώσουν ουσιαστικά τις υποχρεώσεις τους. Γιατί δεν έβαλε security να φυλάνε το σπίτι? Άμα βάλει security, δεν θα κλέψουν. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες τέτοιες. Η χαρά του ζευγαριού μετατράπηκε σε απογοήτευση όταν, επιστρέφοντας στο σπίτι μετά το γλέντι, διαπίστωσε ότι τόσο τα χαρίσματα όσο και χρυσά κοσμήματα είχαν κάνει φτερά. Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία και ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών ήταν θέμα χρόνου. Έχει χαλάσει όλη τη χαρά του γάμου. Έτσι, ναι. Θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να μην γίνονται αυτές οι καταστάσεις. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους. Ξεκινάνε τη ζωή τους και τελικά μένουν χωρίς το χάρισμα των φίλων τους. Ένας 18χρονος και ένας 20χρονος συνελήφθησαν από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, κατηγορούμενοι για τις κλοπές που διαπράχθηκαν την περασμένη Κυριακή στο σπίτι των νεόνυμφων και σε δύο ακόμη σπίτια. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν όλα ειρηνικά για να μην φοβάσαι, μην σε κλέψει κάποιος. Αλλά τι να πούμε, έτσι είναι. Τώρα η κατάσταση στην Ελλάδα μας έχει φτάσει εδώ. Τα χαρίσματα, όπως και άλλα κλοπημαία, επιστράφηκαν στους παθόντες. Ωστόσο, οι νεόνυμφοι θα έχουν ένα λόγο παραπάνω για να θυμούνται την ημέρα του γάμου τους. Δεν ξέρω, είναι να μην σου τύχει. Να μην σου τύχει.